στον πολιτικό λόγο πάντοτε θα ακούγονται υπερβολές. Στην προκειμένη όμως περίπτωση του εργασιακού νομοσχεδίου, αισθάνομαι ότι πραγματικά έχουμε ξεφύγει από το μέτρο. Να δούμε λίγο, κύριε Κοταρίδη, ποια είναι η σημερινή κατάσταση και ως προς αυτή νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Έχουμε λοιπόν απλήρωτες υπηρορίες, υποδηλωμένη εργασία, εργοδοτικούς καταναγκασμούς, έχουμε μεγάλες υπερβολές σε ό,τι αφορά τις συνδικαλιστικές καταχρήσεις. Εμείς τι ερχόμαστε και λέμε, ερχόμαστε και φέρνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο στο 90%, δεν θα πω στο 99%, αλλά στο 90% αποτελεί αδιαμφισβήτητες εγγυήσεις υπέρ των εργαζομένων. Ποιες είναι οι εγγυήσεις αυτές, θα μου επιτρέψετε σε ένα λεπτό μόνο να το θέσω για να πούμε μετά στα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Έχουμε πρώτα απ' όλα εργοδοτικό έλεγχο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ψηφιακή κάρτα εργασίας έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχεται η εργασία. Δεύτερον, κατοχήρωση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ποιος αλήθεια διαφωνεί, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιτάρα, στο να έχουμε άδεια πατρότητας που δεν είχαμε ποτέ, προστασία από απόλυση του νέου πατέρα. Ποιος αμφιβάλλει ότι είναι σωστό να εξομοιώνονται οι εργατοτεχνίτες με τους κοινούς εργαζομένους που δεν προστατεύονταν ποτέ, ή επίσης τα παιδιά τα οποία δούλευαν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή οι φροντιστές. Ποιος αμφιβάλλει, κύριε Κοταρίδη, ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο δικαίωμα του πολίτη, του εργαζόμενου, όταν δεν εργάζεται, να μπορεί να αποσυνδέεται από την εργασία του, που είναι το πιο βασικό στοιχείο αλωτρίωσης. Εγώ όταν δεν εργάζομαι, δεν θέλω να είμαι διαθέσιμος μέσω του τηλεφώνου, δεν θέλω να είμαι διαθέσιμος μέσω του email. Για πρώτη φορά κατοχυρώνεται αυτό. Έχουμε προστασία από τη βία και την παρενόχληση. Εισάγεται η σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 187 στην Ελλάδα καθυστερημένα, που προστατεύει από κάθε μορφή εργοδοτικής βίας. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτό?